Τουρκικός Σύλλογος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Ναζίμ Χικμέτ, 26 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Τουρκία, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από την Ελλάδα έχουν πάρει απόφαση σήμερα ότι θα είναι στο δρόμο, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε Ελλάδα και Τουρκία, μέσα στις συνθήκες παγκόσμιας πανδημίας, οικονομικής κρίσης, βλέπουμε τα όνειρά μας για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον να τσακίζονται. Με κοινό κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων καλούμε τους συναδέλφους μας από Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουμε, να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, γιατί είναι δίκαιος, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στις σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Θέλουμε να μην έχουμε αστυνόμους σχολές, γιατί οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίες, δεν είναι τρομοκράτες. Γι' αυτό παλεύουμε. Και για να κλείσουμε και με ένα ρητό ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που έχουμε την τιμή, τη χαρά να έχει την επωνυμία του συλλόγου μας, του Ναζίμ Χικμέτ. Το ζήτημα δεν είναι να είσαι εκμάλωτος, το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι.